Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε μια φωτογραφία η οποία θα μας θυμίζει και τα λάθη μας. Ή θα μας θυμίζει μια περίοδο της ζωής μας που, ας πούμε, που δεν ήμασταν καλά. Που δεν ήμασταν καλά, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μας πολλές φορές και τώρα είμαστε καλά. Σταθήκαμε στα πόδια μας. Και λέμε ότι από εκεί έφτασα εδώ. Είναι παράδειγμα. Το θυμάσαι. Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε σε ένα άλλο επεισόδιο Collaborations Greece εδώ στο κανάλι μου Life Coaching TV. Και σήμερα έχουμε τον Χρήστο Λαρισαίο και το θέμα μας πώς να πετύχεις τη selfie της ζωής σου. Γιατί ο Χρήστος είναι φωτογράφος. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθες, Χρήστο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι για τη συνεργασία μας. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Πρώτη φορά έχουμε που φιλοξενούμε έναν φωτογράφο στην παρέα και έτσι είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον αυτό. Αλλά πριν πάμε στο θέμα μας, έχουμε ετοιμάσει και άλλα πολύ ωραία πραγματάκια να δείξουμε. Όμορφα. Καθώς και με τον Χρήστο κάναμε ένα project μαζί, το οποίο θα δείξουμε στη συνέχεια. Αλλά πρώτα, Χρήστο, πες μας δύο λόγια για σένα, να σε γνωρίσουμε καλύτερα. Όπως είπες και πριν, είμαι φωτογράφος. Έχω σπουδάσει φωτογραφία σε ιδιωτική σχολή με έναν πάρα πολύ καλό δάσκαλο. Mm-hmm. Τα ερεθίσματα όμως ξεκινάνε από πολύ παλιά, όταν ήμουνα γύρω στα 7-8, όπου στο ένα από τα δύο μέρη της καταγωγής μου, την Κεφαλόβρηση Μεσσηνίας, πήγαινα τα καλοκαίρια, πέρασα έτσι ωραία χρόνια, παιδικά, στη φύση, σε όμορφα τοπία κλπ. Και είχε μπει το μικρόβιο. Ξεκίνησα δειλά-δειλά να μπω σε αυτό το ταξίδι, που πραγματικά δεν πίστευα ότι θα οδηγήσει κάπου. Και πίστευα ότι απλά θα είναι ένα χόμπι και ένα πάθος που είχα, ας πούμε, από πολύ μικρός. Ναι. Ξεκίνησε ένα... να το πω έτσι, σεμινάριο φωτογραφίας, ένα τμήμα φωτογραφίας, στο οποίο ο δάσκαλος είναι ο Κώστας Παπαγεωργίου, Κώστας Λυκαβητός είναι το nickname του, και μου πρότεινε η κοπέλα, λοιπόν, αφού ήταν γραμματέας εκεί στο φροντιστήριο, να ξεκινήσω. Αυτό ήτανε. Αυτό ήτανε. Ναι, με το που μπήκα στην τάξη και ξεκινήσαμε, ας πούμε, το εισαγωγικό μάθημα κλπ. Σου άρεσε. Ναι. Ναι. Και... Σε χάσαν όλοι μετά. Ναι, με χάσαν όλοι. Και ακόμα με έχουν χάσει. Δηλαδή έχω πολύ μηδαμινό χρόνο για να κάνω, ας πούμε, πράγματα στην προσωπική μου ζωή. Αλλά δεν το μετανιώνω. Με ποια είδη φωτογραφίας ασχολείσαι? Κυρίως η ταυτότητά μου είναι οι ιστορικές στιγμές. Ιστορικές στιγμές. Γεγονότα και εκφράσεις ανθρώπινες. Mm-hmm. Έχω επικεντρωθεί στον άνθρωπο, στις εκφράσεις, στις σημαντικές στιγμές της ζωής του και στο πορτρέτο. Mm-hmm. Κυρίως δίνω έκφραση στο πορτρέτο. Okay. Στην έκφραση του ανθρώπου. Αυτό που μπορεί να βγάλει ή αυτό που μπορεί να περάσει ένα μήνυμα με οποιαδήποτε στάση του ή οποιαδήποτε έκφρασή του. Είναι το κλασικό πορτρέτο που έχουμε στο μυαλό μας όταν πλησιάζουμε ένα φωτογράφο? Θέλω ένα πορτρέτο, μπορεί να είναι οικογενειακό, μπορεί να... Πώς το εννοείς? Με πολλές πτυχές. Το οικογενειακό είναι κάτι το στημένο. Mm-hmm. Κάτι το οποίο εγώ δεν θα το ήθελα. Mm-hmm. Δίνω πολύ μεγάλη βάση στο αυθόρμητο. Γιατί ένας άνθρωπος, όταν δεν έχει στο μυαλό του ότι τον παρακολουθεί μια κάμερα, είναι αληθινός, δεν παγώνει, mm-hmm. είναι αυθεντικός, οπότε θα βγάλει ένα συνέστημα από εκείνη τη στιγμή, θα είναι αληθινό. Αυτό θέλω να πιάσω εγώ. Αυτό που λέμε πορτρέτο είναι αυτό το κλασικό από τον μπούστο και πάνω και που γίνεται και σε στούντιο, γίνεται και στο δρόμο, αλλά είναι ελεγχόμενη κατάσταση. Δηλαδή το μοντέλο δεν κάνει πράγματα τα οποία σκέφτεται μόνο του. Mm-hmm. Αντιδρά με βάση τις οδηγίες τις δικές μας. Και θα δείξουμε ένα παράδειγμα, γιατί κάναμε μια δουλειά μαζί. Μια πολύ όμορφη δουλειά. Και πορτρέτο και ανθρώπινη στιγμή, νομίζω, έχουμε. Ναι, έχουμε και ανθρώπινη στιγμή. Ένα συνέστημα το οποίο πηγάζει από την ένταση της στιγμής που ζεις εκείνη τη συγκεκριμένη, ας πούμε, στιγμή που έχουμε κάνει τη λήψη. Εκτός από τις ανθρώπινες στιγμές.
το πορτρέτο που είναι, όπως είπα, το στημένο, mm-hmm. Φωτογραφίζω και ρεπορτάζ. Τι είδους ρεπορτάζ? Είμαι ειδικευμένος στο εκκλησιαστικό φωτορεπορτάζ. Φωτογραφίζω για το εκκλησιαστικό πρακτορείο ειδήσεων Ορθοδοξία Info του κυρίου Ανδρέα Λουδάρου, δημοσιογράφο ο οποίος είναι ειδικός πάνω στο εκκλησιαστικό ρεπορτάζ. Okay. Και προσπαθώ με τη δική μου τη μάτια να φέρω τον κόσμο πιο κοντά στο τι σημαίνει η εκκλησία. Τι είναι, ας πούμε, η εκκλησία, και φυσικά τον ενημερώνουμε για τα θέματα που συμβαίνουν στον εκκλησιαστικό χώρο. Οτιδήποτε έχει να κάνει με τον εκκλησιαστικό χώρο. Σε όλη την Ελλάδα. Σε όλη την Ελλάδα και παγκοσμίως. Υπάρχουν πολλοί εκκλησιαστικοί φωτορεπόρτερ στην Ελλάδα? Στην Ελλάδα υπάρχουν λίγοι, γιατί το αντικείμενο γενικά δεν είναι γνώριμο σε όλους. Αρκετοί δεν έχουν συχνή σχέση με την Εκκλησία και τα μυστήρια. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το γνωρίζουν λίγοι και εννοείται ότι το τολμούν λίγοι, γιατί αποτελεί τεράστιο βαθμό δυσκολίας, γιατί μέσα στο χώρο, επειδή είναι ιερός, δεν μπορείς να κινηθείς άνετα και πρέπει να είσαι διακριτικός. Mm. Συν ότι με τις φωτογραφίες σου δεν θα πρέπει να εκθέσεις ή να προσβάλλεις οποιαδήποτε στιγμή. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο mood? Τώρα ξέρω να μιλάω στη γλώσσα του φωτογράφου, αλλά εγώ έτσι το θεωρώ αισθητικά. Ένα mood που εργάζεσαι ή που προτιμάς στις φωτογραφίες σου? Προτιμώ κυρίως το συναισθηματικό mood, ό,τι κινείται γύρω από την ατμοσφαιρική λήψη, από φωτισμούς προσεγμένους, οι οποίοι έχουν να πούνε μια ιστορία. Θέλω μέσα από τις φωτογραφίες μου, όποιος τις παρατηρήσει, όποιος τις δει, να αισθάνεται κάτι, να προβληματίζεται, να σκέφτεται το γιατί την έκανα, mm-hmm. ή το πώς την έκανα, ή τι ήθελα να πω με αυτό. Οπότε, μια και τα είπαμε όλα αυτά, βάλαμε τη βάση, Χρήστο, για να πάμε σε αυτό το project που κάναμε μαζί, δηλαδή μια φωτογράφηση που την ονόμασα, έτσι της έδωσα ένα όνομα, ένας περίπατος στη Βάρκιζα, και εκεί θα δείτε σε λίγο τη δουλειά του Χρήστου. Έκανα για λίγο το μοντέλο του και έκανε και ήταν ο φωτογράφος. Τα κατάφερες τέλεια πάντως, να ξέρεις. Ό,τι μπόρεσα έκανα, και θα αποτυπώσουμε, έχει αποτυπώσει όμως ο Χρήστος τη δουλειά του εκεί, και το αποτέλεσμα νομίζω είναι εξαιρετικό. Αξίζει να μείνετε μέχρι το τέλος να το δείτε. Λοιπόν, όπως είπες, ο τίτλος προοικονομεί ότι ήταν μια φωτογράφηση τοπίου. Τοπίου, ναι. Στο οποίο παρεμβλήθηκες κι εσύ, σε ενέταξα μέσα στο τοπίο. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε συνδυάζεις πορτρέτο με τοπίο. Ναι. Γενικά, αν ξέρεις βασικές αρχές, δεν είναι δύσκολο. Να κάνω μια παρένθεση ότι έχω μεγαλώσει και σε ορεινό μέρος, στην Κεφαλόφρυση Μεσσηνίας, αλλά και σε παιδινό, στο Παλαιό Καστολασσόνος, που είναι το πατρικό και η καταγωγή μου. Οπότε έχω διάχυτες μέσα εικόνες, συναισθήματα και εναλλαγές τοπίων. Τι ήθελες να αποδώσεις τελικά όπως το απέδωσες? Ήθελα να αποδώσω ότι το ανθρώπινο συναίσθημα μπορεί άνετα να συνηφαίνεται με τη φύση. Ο άνθρωπος όταν έρχεται σε επαφή με τη φύση, μακριά από τη τσιμεντούπολη, νιώθει συναισθήματα. Για τους λάτρεις της φωτογραφίας, τι θα δουν από άποψη mood, αισθητικής? Τι θα δουν σε αυτό ιδιαίτερο, νομίζεις? Πιστεύω ότι θα δουν καταρχάς τη φωτογράφηση τοπίου. Θα δουν τι συμβαίνει εκείνη την ώρα. Και φυσικά από εκεί και πέρα, ο καθένας με τη φαντασία του, έτσι, θα δημιουργήσει τη δική του, σωστά, ιστορία. Αυτό είναι και το δώρο, έτσι, τα της φωτογραφίας. Ναι, έτσι, είναι τεράστιο δώρο, ψυχικό. Ψυχικό, ναι. Είναι από αυτές τις στιγμές που είτε βγεις να φωτογραφίσεις, είτε βγεις, ας πούμε, μια απλή βόλτα με το φίλο σου, την σύντροφό σου, τους γονείς σου, ότι ζεις. Mm-hmm. Ζεις εκτός χρόνου εκείνη τη στιγμή. Σας αφήνουμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να απολαύσετε αυτόν τον περίπατο στη Βάρκιζα με τις φωτογραφίες του Χρήστου,
και όσοι θέλετε να μας πείτε και τις εντυπώσεις σας. Λοιπόν, και στο θέμα μας, έτσι για να το καλύψουμε κιόλας. Μάλιστα. Πώς να πετύχεις τη selfie της ζωής σου. Βλέπουμε τι γίνεται στα social. Ναι, υπάρχει ένας πανικός. Ένας πανικός με τη selfie. Ισχύει. Είναι απαραίτητα κακό αυτό. Για πες μου την άποψή σου ως φωτογράφος και πώς το βλέπεις. Το θέμα με τη selfie σήμερα. Απλά είναι μια διαρκή αίσθηση. Και εσύ το κάνεις και εγώ ναι, το κάνω. Ναι, εννοείται, όλοι το κάνουμε. Ναι. Όλοι μπαίνουμε σε αυτή την παγίδα. Ναι, ναι, ναι. Είναι η συνεχής αίσθηση της αυτοπροβολής. Okay. Όταν θέλεις δηλαδή να δείξεις στον κόσμο ότι εκείνη τη στιγμή ζεις κάτι ή ότι εκείνη τη στιγμή βρίσκεσαι κάπου. Αυτό όπως είπες δεν είναι απαραίτητα κακό, αλλά μπορεί να γίνει κακό όταν αυτό μας γίνει συνήθεια. Βλέπουμε αρκετός κόσμος ότι συνεχώς, οπουδήποτε και οποιαδήποτε ώρα της μέρας, οπουδήποτε πάει, θα αποστάρει και κάτι. Θα βγάλει μία selfie τον εαυτό του. Selfie άλλωστε. Θα βγάλει το φαγητό που τρώει. Θα βγάλει το μέρος το οποίο είναι. Να σου μιλήσω από προσωπική εμπειρία. Όταν με τους φίλους μου, ας πούμε, πηγαίναμε σε κάποιο κλαμπ, βλέπαμε ότι όλοι, και πολλές φορές και εμείς, ήμασταν πάνω από ένα κινητό. Που σημαίνει τι? Ότι εκείνη τη στιγμή ζεις μια πραγματικότητα που είναι έξω από το μέρος που είσαι. Δηλαδή, όταν είσαι στο κλαμπ, αντί να πιεις το ποτό σου, να γελάσεις με τους φίλους σου, να φλερτάρεις, δεν ξέρω εγώ, οτιδήποτε, στην ουσία ασχολείσαι με κάτι που δεν είναι εκείνη τη στιγμή στο κλαμπ. Πολύ κακό. Και αυτό ίσως να μην είναι το χειρότερο. Θυμάσαι, είχαμε μια κουβέντα. Ναι, φυσικά και θυμάμαι. Εννοείται. Ότι αυτό δεν είναι το χειρότερο, δηλαδή το να μείνεις σε παρόν. Το χειρότερο είναι να δείχνεις κάτι άλλο από αυτό που νιώθεις ότι είσαι, να παριστάνεις κάτι. Ναι, είναι η άλλη πτυχή. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς, οποιοδήποτε ή οποιαδήποτε, ας πούμε, ανεβάσει μία selfie ή κάτι που κάνει εκείνη τη στιγμή, σίγουρα δεν θα είναι αυτό που πραγματικά κάνει ή που πραγματικά νιώθει. Όπως βλέπεις, πολλές γυναίκες όταν αποτυπώνουν μια φωτογραφία, σίγουρα θα τραβήξουν πολλές περισσότερες λήψεις από μία, που σημαίνει ότι έχουν τεράστια ανασφάλεια για το πώς θα φανούνε και πώς θα φανούνε στον κόσμο. Και εννοείται ότι μπορεί να έχουν ψεύτικο χαμόγελο, μπορεί εκείνη τη στιγμή να είναι στεναχωρημένες αλλά να θέλουν να δείξουν ότι πετάνε στα σύννεφα, μπορεί να θέλουν να δείξουν ότι είναι στεναχωρημένες για κάποιο λόγο. Τι θα πρότεινες σε όλες αυτές τις περιπτώσεις? Να μην τραβάνε selfie. Θα μπορούσαμε να τραβάμε και να είμαστε αληθινοί σε αυτό που νιώθουμε. Ισχύει. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να το κάνουμε με μέτρο. Δηλαδή, να τραβήξουμε τη selfie, εννοείται όλοι θα το κάνουμε και εγώ το κάνω συνέχεια, είναι μέρος, ας πούμε, της ζωής μου, αλλά να το κάνουμε για συγκεκριμένους λόγους. Και όπως είπες, ναι, όταν ζούμε κάτι πραγματικά ή αν τραβήξουμε μια φωτογραφία που ζούμε ένα συνέστημα, νομίζω ότι είναι περιττό να το μοιραστούμε με όλο τον κόσμο. Άλλωστε, σίγουρα, όπως υπάρχει ένα ρητό που κυκλοφορεί στα social media, ότι οι καλύτερες στιγμές μας δεν έγιναν ποτέ ούτε check-in ούτε post στο Facebook. Οπότε τι προτείνεις σε σχέση με τη selfie και ως φωτογράφος και για να δώσουμε tips πραγματικά χρήσιμα για ένα καλύτερο αποτέλεσμα? Σίγουρα. Αρχικά, ναι, βλέπουμε τραγικά λάθη σε κάποιες selfie, γενικά και από γυναίκες και από άντρες. Παραμορφώσεις, αλλοιώσεις, προβάλλουν κάποια χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρειάζεται να τα προβάλλουν. Ως φωτογράφος, το μόνο που έχω να πω στο κοινό το οποίο μας βλέπει είναι ότι να μπορέσετε
στη selfie σας, να δείξετε τα δυνατά σας χαρακτηριστικά που δεν είναι τα σωματικά, αλλά είναι η έκφρασή σας, τα μάτια σας που από εκεί πηγάζουν όλα τα συναισθήματα και οι σκέψεις, και πραγματικά αφιερώστε χρόνο στο να ζείτε την πραγματικότητα και η selfie με μέτρο, αλλά σωστά. Mm-hmm. Ας πούμε, να φέρω ένα παράδειγμα. Mm. Η λήψη από πάνω... Ναι, είναι πολύ συχνή η λήψη από πάνω. Πολύ... Για μένα είναι παραμορφωτική αυτή η λήψη. Ναι, στην ουσία και παραμορφωτική, αλλά και στην ουσία δεν έχει λόγο να γίνει από πάνω. Γιατί γίνεται όμως από πάνω, διευκολύνει? Είναι πολλές... Όχι, δεν διευκολύνει. Απλά η γυναίκα έτσι θα προβάλλει τον μπούστο της. Α, οκ. Okay. Δεύτερον, θα συμπεριλάβει πιο πολύ στην εικόνα ίσως. Ναι, και απλά θα μειώσει στην ουσία κάποια περιπτά κιλά που νομίζει ότι έχει. Okay. Ενώ στην ουσία αυτό δεν συμβαίνει. Είναι άλλη γωνία δηλαδή. Ναι, είναι μια άλλη γωνία η οποία δεν συνηθίζεται να χρησιμοποιείται για ένα πορτρέτο. Πες μας λοιπόν τι προτείνεις. Προτείνω τις λήψεις που είναι στο ίδιο ύψος με το πρόσωπο το κινητό ή λίγο πιο πάνω, γιατί έτσι σας κοιτάζει ο κόσμος. Δεν βλέπουμε κανέναν έτσι, εκτός αν είναι πολύ κοντός, χαριτολογώντας το λέω. Από εκεί και πέρα μπορούν να... Οι εκφράσεις που θα παίρνουν φυσικά να είναι έντονες, αλλά έντονες όταν λέμε όχι γουρλωμένα μάτια κλπ, απλά να είναι άνετοι. Να έχετε τον εαυτό σας ελεύθερο, να μην προσπαθήσετε να δείξετε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή πιέζεστε να το κάνετε. Αν αφήσετε τον εαυτό σας ελεύθερο, σίγουρα η selfie θα είναι πραγματικά αυθεντική και θα δείχνει αυτό που πραγματικά θέλετε να περάσετε. Δεν ξέρω αν θα είμαι ανατρεπτική να πω ότι, διόρθωσέ με όμως έτσι αν κάνω λάθος, συνηθίζουμε να βγάζουμε τις ωραίες στιγμές. Κανείς δεν ασχολείται με το να βγάλει τη στιγμή που δεν είναι καλά. Γιατί θέλουμε στις φωτογραφίες να είμαστε μόνο ωραίοι? Ποια ψυχολογική ανάγκη είναι αυτή? Χωρίς να μπορώ είναι. Να βγάλω selfie και να μην είμαι καλά και να το δείξω? Γιατί δεν το κάνουμε αυτό? Σίγουρα θα μπούμε σε άλλα χωράφια. Δεν είμαι ψυχολόγος για να μπορέσω να το τεκμηριώσω, αλλά σίγουρα θα σου πω το εξής, ότι για εμάς τους φωτογράφους ότι ο θησαυρός είναι να τραβήξουμε φωτογραφίες που εκείνη τη στιγμή δηλώνουν ένα συναίσθημα. Είτε αυτό είναι καλό είτε κακό. Είτε είναι απορία, είτε είναι θυμός, είτε είναι απόγνωση. Απογοήτευση, καταστροφή. Είτε είναι απλή αδιαφορία. Ναι, όλα αυτά είναι συναισθήματα τα οποία τα απορρίπτουμε γιατί έχουμε εγωισμό μέσα μας. Θα μιλήσω για μένα. Ναι. Πολλές φορές, ας πούμε, μπορεί να μην θέλω να δείξω ότι είμαι λυπημένος, ναι, για να μην χαλάσω την εικόνα την μου. Εικόνα. Αλλά είμαι άνθρωπος όμως. Γι' αυτό εγώ, φίλες και φίλοι, θα συνιστούσα να συνεχίσουμε να βγάζουμε selfie. Ωραία το κάνουμε. Να πάρουμε και τις συμβουλές από τον Χρήστο που μας λέει το πώς θα τις κάνουμε καλύτερα. Αλλά να βγάλουμε πολλές φορές και τα υπόλοιπα συναισθήματά μας. Και αν δεν μας αρέσει να τα βγάλουμε τελείως, γιατί θα το, ίσως στη φωτογραφία να μην το βγάζουμε, τουλάχιστον να το δηλώνουμε με τα λόγια μας και με την έκφρασή μας. Νομίζω ότι το αληθινό κερδίζει. Ισχύει. Να αναφέρω κιόλας ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου είχε τύχει να αποτυπώσω μια φωτογραφία, η οποία πιστεύω ότι οποιοδήποτε που δεν ξέρει από φωτογραφία, πραγματικά θα το απέρριπτε και με το χειρότερο τρόπο. Αποτύπωσα μία αγκαλιά, η οποία είναι μεταξύ μητέρας και γιού, αλλά σε άσχημη στιγμή, σε λύπη. Όμως, όταν την έδωσα αυτή τη φωτογραφία, πραγματικά μου είπανε, πιστεύουμε ότι δεν θα την τράβαγε κάποιος. Και αυτή την ήθελα εγώ τη φωτογραφία, γιατί μου θυμίζει πράγματα. Ή όπως μας έλεγε ο Κώστας, ο δάσκαλός μου, ότι η φωτογραφία αποκτά αξία μετά από χρόνια. Δηλαδή, αν χάσουμε τον άνθρωπο με τον οποίο έχουμε ζήσει πράγματα, δεν θα μας λέει κάτι το να έχουμε βγει, ας πούμε, την κλασική φωτογραφία αγκαλιά δίπλα του. Ίσως αν έχουμε μια πιο διαφορετική λήψη ή μια πιο διαφορετική φωτογραφία σε δύσκολες στιγμές, θα μας γεννήσει πολύ μεγάλα συναισθήματα. Πειραματιστείτε, φωτογραφίστε, βρισκόμαστε στην ακμή
της φωτογραφίας, είτε με τα smartphones, είτε με τις καινούργιες συσκευές που έχουν βγει. Mm-hmm. Απλά η φωτογραφία έχει πολλές πτυχές. Είναι ένα μεγάλο ταξίδι, το οποίο δεν τελειώνει ποτέ. Πειραματιστείτε και βγάλετε τα συναισθήματα τα αληθινά. Τα αληθινά. Μπράβο, Χρήστο. Αυτό να μείνει. Τα αληθινά. Και ας είναι και καλά και ας είναι και άσχημα. Ναι. Είμαστε ικανοί να τα διαχειριστούμε όλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο, για τη σημερινή κουβέντα. Εγώ σε ευχαριστώ. Και που ήσουν σήμερα μαζί μας εδώ στο Collaborations Greece. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη φιλοξενία, για την όμορφη δουλειά που κάναμε. Και ελπίζω να σας αρέσει. Ναι. Δείτε το βίντεο ξανά και τη δουλειά του Χρήστου.